Επιστροφή από το διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Καλησπέρα σας, κυρία Μπακογιάννη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκα. Να είστε καλά. Είστε το πρόσωπο της ημέρας με μία δήλωση η οποία δεν ξέρω αν παρερμηνεύτηκε, αλλά σίγουρα προκάλεσε αντιδράσεις. Είπατε φυσικά για το Σκοπιανό ότι είναι έγκλημα όλος ο κόσμος να λέει τα Σκόπια Μακεδονία και εμείς φούφου τους. Είναι μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις και στην κυβέρνηση αλλά και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά παθαίνει κανείς όταν μεταδίδει αποσπασματικές δηλώσεις. Εγώ αναφέρθηκα στο ενδεχόμενο της διπλής ονομασίας. Mm-hmm. Ο κύριος Ζάεφ είπε στον κύριο Τσίπρα χθες ότι υπήρξαν ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες είχαν δεχθεί τη διπλή ονομασία. Τι εννοούμε διπλή ονομασία? Διπλή ονομασία σημαίνει να κρατήσουν τα Σκόπια το συνταγματικό τους όνομα και η μόνη χώρα που θα τους ονόμαζε διαφορετικά να ήταν η Ελλάδα. Μάλιστα. Με ρωτήσανε λοιπόν και είπα ότι αυτό θα ήταν έγκλημα, εθνικό έγκλημα. Ότι δεν μπορεί τα Σκόπια να ονομάζονται με τη συνταγματική τους ονομασία, δηλαδή Μακεδονία, και εμείς να τους ονομάζουμε φούφου τους. Μάλιστα. Διότι αυτό σημαίνει ότι κάθε αλυτρωτική τάση που υπάρχει σήμερα στα Σκόπια θα συνέχιζε και απλώς η Ελλάδα θα τους ονόμαζε διαφορετικά. Αυτό είπα. Άρα ξεκαθαρίσατε ότι δεν αποδέχεστε το διπλό όνομα. Τη διπλή ονομασία. Και είπα και κάτι άλλο, ότι από ό,τι γνωρίζω εγώ, τουλάχιστον από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν δέχθηκε ποτέ το ενδεχόμενο της διπλής ονομασίας. Και άρα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ζάεφ στον κύριο Τσίπρα δεν έχει βάση. Άκουσα πάντως τον κύριο Κοντζιά αμέσως μετά από εσάς να λέει ότι ας μην ψάξουμε στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών τι γίνεται με αυτή τη διαπραγμάτευση. Εκτιμάτε ότι έχετε κάτι εσείς να φοβηθείτε ως κόμμα, ενώ όχι προσωπικά? Όχι, απολύτως τίποτα. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε ήταν τίποτα. Ήταν αταλάντευτη και σταθερή δηλαδή η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω, εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάνει σήμερα ο κύριος Κοντζιάς. Εμείς όταν πήραμε την απόφαση να αντισταθούμε στο ενδεχόμενο εισόδου της Ελλάδος, των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση για μας. Το βέτο γιατί, λέτε, το βέτο. Για την κυβέρνηση Καραμαλή ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί δεν είχαμε απόλυτη συνέστηση του μεγέθους των πιέσεων. Ακολουθήσαμε μια στρατηγική. Ποια ήταν αυτή η στρατηγική? Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε ήταν να παρουσιάσουμε τη θέση μας στην Ελλάδα, δημόσια. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κάναμε ήταν να ψηφιστεί αυτή η θέση στις προγραμματικές δηλώσεις του 7 από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ψήφισε τις προγραμματικές δηλώσεις Καραμαλή. Αμέσως μετά πήγαμε στη Βουλή και καλέσαμε την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Εκεί πήραμε την υποστήριξη για αυτή τη θέση από όλα τα κόμματα πλην του λαός. Ναι. Εκείνη την εποχή. Μετά ξεκίνησε ένας μαραθώνιος ενημέρωσης για τις ελληνικές θέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με εντολή του Κώστα Καραμαλή τότε, εγώ ενημέρωσα προσωπικώς όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Ναι. Υπάρχουν και φωτογραφίες, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή. Μάλιστα. Ο κύριος τον είχατε ενημερώσει εσείς? Βεβαίως, εγώ. Μάλιστα. Όλους τους αρχηγούς των κομμάτων για τα κομμάτια της διαπραγμάτευσης που δεν ήταν για δημοσίευση εκείνη την εποχή. Άρα είχε δημιουργηθεί ένα εθνικό μέτωπο, ένα μέτωπο το οποίο ήταν αραγές. Εμείς ποτέ δεν διανοηθήκαμε να κουνήσουμε το δάχτυλο στην αντιπολίτευση, διότι μιλούσαμε για ένα θέμα εθνικό. Δράσαμε πατριωτικά και πήραμε μαζί μας το σύνολο του πολιτικού κόσμου της χώρας τότε, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι δεν είχαμε κανένα συλλαλητήριο. Δεν βγήκε κανένα στον δρόμο. Δεν είχαμε αντίδραση τότε. Διότι ο κόσμος εμπιστεύτηκε την κυβέρνηση Καραμαλή σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Άρα τώρα, το συλλαλητήριο, λέτε, το προχθεσινό, είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ? Κατά τη γνώμη μου, ναι. Μάλιστα. Και όχι μόνο είναι αποτέλεσμα της έλλειψης εμπιστοσύνης. Η μυστική διπλωματία την οποία ασκεί ο κύριος Τσίπρας, η έλλειψη ενημέρωσης την οποία έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα εγώ είμαι στο Βόλο. Έχουν περάσει περίπου μία εβδομάδα από τότε που ο κύριος Νίμητς έδωσε τις προτάσεις και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει ιδέα.
Επήγε ο κύριος Τσίπρας και ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο, ναι, ουσιαστικά για να του ζητήσει συγγνώμη, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών την προηγούμενη μέρα. Το ατυχές non-paper, λέτε. Τη σύγκριση με τη Χρυσή Αυγή. Ναι, είχε ονομάσει τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσαυγίτη, ναι, και βασικά πήγε να του ζητήσει συγγνώμη. Αλλά τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους δεν ξέρουν τίποτα από το περιεχόμενο των προτάσεων Νίμιτς. Άρα αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και έναν προβληματισμό στην κοινωνία ευρύτερα. Πάντως η κυβέρνηση απαντά, κυρία Μπακογιάννη, σε αυτό και λέει αν θέλουν τα κόμματα ενημέρωση ας έρθουν να ενημερωθούν, ας το ζητήσουν. Τώρα δεν σφαλολογούμε. Αυτό λέει η κυβέρνηση πάντως. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σήμερα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αντιλαμβάνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα είναι από επιπόλαιος μέχρι επικίνδυνος. Μπορείτε να πάρετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι ένας λαός ολόκληρος είναι στον δρόμο. Έτσι, αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα συλλαλητήριο πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φανταζόταν κανένας ποτέ. Εκεί κάνατε αναδίπλωση πάντως. Δεν στηρίξατε το συλλαλητήριο πριν, αλλά το στηρίξατε μετά με δήλωση ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Μητσοτάκης, έκανε μία δήλωση λίγο αμφιλεγόμενη στις 7 η ώρα το απόγευμα, αφού είχε ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο. Κοιτάξτε, δεν ήταν αμφιλεγόμενη. Η δήλωση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι ένα τέτοιο συλλαλητήριο και ένα τέτοιο αριθμό ανθρώπων, ο οποίο κατεβαίνει στον δρόμο, πρέπει να του ακούσει. Πρέπει να του υπολογίσει. Άρα είστε υπέρ τη διεξαγωγή συλλαλητήριων ή κατά? Ποτέ δεν είπε η Νέα Δημοκρατία ότι πιστεύει ότι η άσκηση τη εξωτερική πολιτική γίνεται με συλλαλητήρια. Από την άλλη μεριά όμω, ένα λαό και μια κοινωνία η οποία είναι πονεμένη, είναι προσβεβλημένη, και αυτό μην το υποτιμάτε. Όταν φτάνει ένας κόσμος ολόκληρος να νιώθει ότι ταπεινώνεται, από εκεί και πέρα εκρήγνεται. Δηλαδή υπάρχει έκρηξη στην κοινωνία. Άρα αυτή η κοινωνία η οποία δέχθηκε τα τελευταία 3 χρόνια μία κατραπακιά μετά την άλλη. Μία κοινωνία η οποία πίστεψε ότι αν ψηφίσει το δημοψήφισμα θα ακουστεί η φωνή της και έγινε το όχι ναι σε 24 ώρες. Μια κοινωνία που βλέπει τον Πρωθυπουργό της να διαπραγματεύεται και κάθε φορά που διαπραγματεύεται να έρχεται ένα μέτρο χειρότερο από το άλλο. Ένα μνημόνιο όλα χειρότερο αυτά, λέτε, από το άλλο. Συνετέλεσαν στο να όλα αυτά, εκδηλωθεί συν για την άκρηση του πλέον κόσμου. Το θέμα το μακεδονικό ήταν η σταγόνα, μάλιστα, που ξεχύλισε το ποτήρι. Πάντως αυτή η προσπάθεια, η κυβέρνηση προσπάθησε να αποδομήσει και λίγο τη δική σας στάση ή να σας εμπλέξει, αν θέλετε, σε όλο αυτό, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για διγλωσία. Γιατί φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αδειάζει τη θέση σας για το Νέα Μακεδονία του 2008, μια δήλωση δική σας. Πώς αντιδράτε σε αυτό? Καταρχήν δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία για κανένα όνομα. Όταν ερωτήθηκα τότε εγώ και είχα ρωτηθεί πάρα πολλές φορές, είχα πει ότι εμείς έχουμε μία βασική αρχή και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη βασική αρχή, παίζουν διάφορα ονόματα. Μάλιστα. Το ίδιο είπα και στους. Αλλά δεν χρειαζόταν η κυβέρνηση να κάνει κόπο να ψάξει τους bloggers. Αυτά τα έχω πει στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι δημόσια, λέτε, μάλιστα. Τα έχω ξαναπεί. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν κρυφό. Αυτή είναι η διαφορά μας με την κυβέρνηση. Ότι εγώ αυτό που έκανα, τα έκανα δημόσια. Τα έκανα τόσο πολύ δημόσια, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος που είμαι πολύ συχνά στην τηλεόραση. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας που να μην ήξερε τις θέσεις μας. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πρώτον υπάρχει μια διγλωσία στην κυβέρνηση. Γιατί σκεφτείτε. Και εγώ καλώ όποιον με ακούει αυτή τη στιγμή να σκεφτεί. Έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ναι. Εντάξει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τι θέλει? Θέλει να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Έρχεται λοιπόν και ρωτάει την ελληνική κυβέρνηση. Ξεκινάει λοιπόν. Έτσι ξεκινούσε και με εμάς. Ναι, 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 ναι. Έρχονταν πρώτα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Άκουγε λοιπόν την Ντόρα να του λέει μία θέση. Αυτή είναι η θέση, μάλιστα. Μετά πήγαινε στο Βαγγέλη το Μεμαράκι. Ναι. Ο Βαγγέλης ο Μεμαράκης έλεγε ακριβώς τα ίδια ακριβώς που ίδια είχα πει λοιπόν, εγώ με την Μπακογιάννη. Με την Μπακογιάννη. Μετά πήγαινε στον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Ίδια και εκεί η θέση. Ίδια και αυτή η θέση. Ήξερε λοιπόν ο άνθρωπος φεύγοντας ότι η Ελλάδα του λέει εάν έχει δεν λύσουμε θέση το θέμα, μάλιστα, αυτό δεν θα μπουν τα Σκόπια στον άνθρωπο. Δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα, σκεφτείτε λιγάκι. Πάει στον Κοτζιά. Του λέει ο Κοτζιάς. Αλφα. Πάει στον Καμένο. Εκεί είναι το του λέει το ο Καμένος Ωμέγα. Ναι. Καταλήγει στον Τσίπρα και του λέει δεν είσαστε σοβαρή χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα η εικόνα της χώρας μας σήμερα είναι μια εικόνα μιας χώρας που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί καλά. Και ευθέως σας λέω εγώ εδώ
σήμερα. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι θα καταλήξουμε πουθενά. Αλλά δεύτερον, βαθύτατα πιστεύω ότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι ζημιά. Είναι ζημιά στην εικόνα της χώρας, είναι ζημιά στο εθνικό μας θέμα. Η Νέα Δημοκρατία τι λέει, ποια είναι η θέση της? Γεωγραφικός προσδιορισμός, δηλαδή σύνθετη ονομασία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το μείζον θέμα είναι ο αλετρωτισμός. Ναι. Το οποίο το λέμε από το 1992. Ναι. Λέμε το ίδιο πράγμα. Το ζήτησε ο Πρωθυπουργός αυτό πάντως από τον Αφού για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός πράγματι το ζήτησε χθες, αφού το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε υψηλότατους τόνους, το ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Καλό είναι αυτό. Μάλιστα. Το ζήτησε. Άρα αυτό στη θετική κατεύθυνση, παρότι δεν απάντησε ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός. Έστω και αργά, είναι καλό ότι το έκανε. Ναι. Τώρα, γιατί είναι ο αλετρωτισμός? Διότι αυτή η δημοκρατία από την ίδρυσή της υπήρχε ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ήταν η περίφημη λογική ότι θα βγούμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτό καταγράφεται λοιπόν στο Σύνταγμα. Καταγράφεται στα σύμβολα, καταγράφετο, βγήκανε ορισμένα από τα σύμβολα αυτά, και καταγράφεται στη λογική ύπαρξης αυτής της δημοκρατίας. Εάν λοιπόν ο αλυτρωτισμός δεν απαντηθεί, τότε οποιοδήποτε όνομα και να χρησιμοποιήσουν, το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Άρα το πρώτο μας θέμα είναι ο αλυτρωτισμός. Πρέπει να ανακαλύψει. Άρα εκεί... λέτε ότι είναι πακέτο όλα αυτά. Ακριβώς. Δεν πρέπει να πάμε, λέτε, στη σαλαμοποίηση ουσιαστικά του θέματος. Λέω ότι αν πάμε στη σαλαμοποίηση του θέματος, αυτό θα είναι τεράστια εθνική ήττα. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν ο κύριος Τσίπρας πιστέψει ότι θα φέρω το όνομα, θα μπουν οι Σκοπιανοί στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Αλλάζοντα το όνομα του αεροδρομίου ενδεχομένως ή των κεντρικών λεωφόρων. Θα αφήσω τα υπόλοιπα για τις καλένδες. Σας υπογράφω. Εκεί έχουμε εθνική, τα λέτε. Σας υπογράφω αυτή τη στιγμή ότι οι αλυτρωτικές τάσεις τις οποίες έχουν τα Σκόπια θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και θα είναι μείζον λάθος για τη σταθερότητα των Βαλκανίων. Κύριε Μπακογιάννη, και για την Ελλάδα βέβαια. Εκεί λοιπόν να μείνω να πιαστώ από το τελευταίο που λέτε. Γιατί τώρα άνοιξε το θέμα αυτό? Υπάρχουν διεργασίες στα Βαλκάνια? Ναι. Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχει μια... που ίσως να μην τις γνωρίζουμε, θέλω να πω. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία για τα Βαλκάνια, υπάρχει μια προοπτική απόλυτης αστάθειας έως και διάλυσης για το Κόσοβο. Υπάρχουν προβληματισμοί για τη λογική της Αλβανίας, για τις επιρροές των χωρών από τη μια μεριά το Ισλαμικό, δηλαδή το τουρκικό τόξο, και από την άλλη μεριά η ρωσική παρέμβαση, και το τρίτο η ευρωπαϊκή, δηλαδή υπάρχουν διάφορες δυνάμεις σήμερα. Ναι, που συγκρούονται εκεί. Λοιπόν, συγκρούονται στην περιοχή. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι θα ήταν θετικό να λυθεί το θέμα. Ναι. Και αν εγώ λυπούμε πάρα πολύ, λυπούμε διότι δυστυχώς η αλαζονία και η μικροκομματική λογική, γιατί ξέρετε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε πάντα, και εμείς οι Βενιζελικοί τα θυμόμαστε αυτά καλά, ότι εξωτερική πολιτική δεν μπορείς να κάνεις ποτέ εάν κοιτάς προς το εσωτερικό της χώρας. Μάλιστα. Εξωτερική πολιτική είναι πάνω από μικροκομματικές διαφορές. Η εξωτερική πολιτική είναι πάνω από οτιδήποτε σε χωρίζει. Στην εξωτερική πολιτική κοιτάς ένα και μόνο, το συμφέρον της χώρας. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, στο συλλαλητήριο δεν θα πάτε στην Αθήνα στις 4 του Φλεβάρι? Όχι, το δηλώσατε. Θα το στηρίξει η Νέα Δημοκρατία ή θα αφήσει τους ψηφοφόρους, τα μέλη της, τους βουλευτές της να κάνουν ό,τι θέλουν? Να κάνουν ό,τι θέλουν. Μάλιστα. Είναι πολύ σαφής. Η γραμμή του κ. Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ σαφής. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πολιτικό γεγονός το συλλαλητήριο. Το οποίο θα πρέπει να πάρει και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, αύριο ίσως ή στην κυβέρνηση. Μια σαφή θέση. Ή το στηρίζουμε ή δεν το στηρίζουμε. Όχι. Όχι, λέτε. Το συλλαλητήριο αυτό δεν είναι ένα συλλαλητήριο κομματικό. Ναι. Δεν είναι ένα συλλαλητήριο το οποίο γίνεται από κάποιους παράγοντες οι οποίοι έχουν σκοπό να ανακατευθούν στα εσωτερικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι ένα συλλαλητήριο το οποίο είναι μια έκφραση γνώμης. Εγώ είπα ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια στη θέση του διαπραγματευτή. Πράγματι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθίσει πολλά χρόνια μπροστά ή πίσω από την ελληνική σημαία, όπως το πάρετε, ανάλογα με το πώς με βλέπετε. Δεν έχει νόημα να πάει σε ένα συλλαλητήριο για να προσθέσει μια φωνή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα κουνήσω, θα είμαι και ο τελευταίος άνθρωπος που θα κουνήσει το δάχτυλό του, όπως επέτρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στον εαυτό του να κάνει.
και να χαρακτηρίσει συλλήβδιν ακροδεξιούς και εθνικιστές όλους τους ανθρώπους οι οποίοι παρίστανται. Γιατί στη Θεσσαλονίκη ναι υπήρχαν και εθνικιστές, ναι, ναι υπήρχαν και ακροδεξιά στοιχεία βεβαίως. Ναι. Ναι υπήρχαν και ακροδεξιά στοιχεία, αλλά 250.000 άνθρωποι που πήγανε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ναι. Ήτανε οι περισσότεροι αγνοί πατριώτες. Θα συμβουλεύατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει στο Συμβούλιο Αρχηγών, αν αυτό πρότεινε ο Πρωθυπουργός? Δεν μπορεί να κάνει Συμβούλιο Αρχηγών. Αυτά είναι για εσάς τους δημοσιογράφους. Πώς θα κάνει Συμβούλιο Αρχηγών όταν δεν μπορεί να πει στον Καμένο? Δεν ακούτε. Καλά, τώρα. Ο κύριος Καμένος έχει μια προσωπική στάση, όπως ο ίδιος λέει. Αλλά θα συμφωνήσει με τη στάση της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, να μην πάθουμε και μυθριδατισμό σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι υπουργός αμήνης, και ακούτε τώρα έναν άλλο υπουργό να λέει άλλα λέει ως κυβέρνηση και άλλα λέει ως αρχηγός κόμματος. Ναι. Συγγνώμη, αυτό συμβαίνει όμως σήμερα. Συγγνώμη, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο Μάλιστα. αντιλαμβάνομαι εγώ την πολιτική. Εμένα, όσα χρόνια με ξέρετε και όσα χρόνια μου δώσει ο Θεός ακόμα να μπορώ να μιλάω, ναι. σας διαβεβαιώ ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ στα αρχεία σας να με βρείτε να λέω άλλα πράγματα χθες, ναι. άλλα πράγματα προχθές. Η αλήθεια είναι ότι έχετε Καμένο, μια συνέπεια. Με τον κύριο Καμένο, αυτός αλλάζει γρηγορότερα από ό,τι αλλάζει τα πουκάμισά του. Άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από το θέμα γιατί είστε στη Θεσσαλία και έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις. Χθες βγήκαν τα πρώτα τρακτέρ στους δρόμους. Όχι πολλά, όχι εντυπωσιακές κινητοποιήσεις όπως στο παρελθόν. Έχετε αντιμετωπίσει κι εσείς ως κυβέρνηση. Πώς βλέπετε το πρόβλημα το αγροτικό? Κοιτάξτε, το πρόβλημα το αγροτικό είναι άμεσα συνυφασμένο με το ευρύτερο πρόβλημα της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες βρίσκονται μπροστά σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Το πρώτο συγκεκριμένο τους πρόβλημα είναι η υπερφορολόγηση. Ναι. Έτσι, υπάρχει διαφορά μεταξύ φορολόγησης και υπερφορολόγησης. Έτσι, στη φάση αυτή είμαστε στην υπερφορολόγηση. Το δεύτερο πράγμα είναι με το κόστος παραγωγής. Έτσι. Αυτά είναι δύο θέματα τα οποία δεν μπορεί να μην αντιμετωπιστούν. Και το θέμα της υπερφορολόγησης που είναι για μας, για τη Νέα Δημοκρατία, το νούμερο ένα θέμα. Ένα. Γενικότερα, όχι μόνο γενικότερα. Στους αγρότες, λέτε, ναι. Είναι το νούμερο ένα θέμα, διότι δεν υπάρχει καμία οικονομία στον κόσμο στην οποία όταν δεν υπάρχει περισσευούμενο εισόδημα για να κάνεις την οποιαδήποτε δουλειά, να μπορεί να πάει μπροστά. Και σήμερα στην Ελλάδα οι Έλληνες χρωστάνε το εφιαλτικό νούμερο των 103 δισεκατομμυρίων στην εφορία. 103 δισεκατομμύρια. Δεν τα χρωστάνε οι 5 παμπλουτίδιδες ή οι 10 που βάλαν τα λεφτά τους έξω. 103 δισεκατομμύρια χρωστάνε το σύνολο των πολιτών, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες σήμερα χρωστάει στην εφορία. Στην εφορία. Βάλτε και πόσοι χρωστάνε στις τράπεζες, βάλτε και πόσοι χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, βάλτε και πόσοι χρωστάνε στη ΔΕΗ. Τώρα, τι και τι θα γίνει, κυρία Πακογιάννη, γιατί αυτά τα λεφτά δεν ξέρω αν μπορούν να πληρωθούν πια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πληρωθούμε. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται. Ωραία, άρα είμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο. Να σας πω. Ναι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή τα λεφτά που μπαίνουν στον κρατικό κορβανά προέρχονται από τις κατασχέσεις. Ναι. Γίνονται κατασχέσεις και αρχίζουν πλέον οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. 130.000 πληστηριασμοί σε τρία χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, 130.000. Τι θα κάνετε εσείς, Νέα Δημοκρατία? Θα σας πω, 130.000 ναι. πληστηριασμοί σε τρία χρόνια δεν είναι τα σπίτια στη Μύκονο και στην Εκάλη. Προφανώς. Να συμφωνήσουμε προφανώς, σε αυτό. Προφανώς. Έτσι, φτάνουμε λοιπόν στο σπίτι του μικρού Έτσι. Και του μεροκαματιάρη. Mm-hmm. Τώρα, άρα εμείς, η Νέα Δημοκρατία τι εμείς, προτείνει, τι λέει? Θα σας πω, εμείς ως Νέα Δημοκρατία είχαμε νόμο. Ναι. Ο οποίος απαγόρευε τον πληστηριασμό στα σπίτια στην πρώτη κατοικία μέχρι 300.000 ευρώ. Σε περίπτωση να μην υπάρχει. Η προέκταση του νόμου Κατσέλη, λέτε. Όχι. Ήταν ένας ειδικός νόμος εκτός από τον νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Ο οποίος δεν μπορούσε να βγάλει το σπίτι της οικογένειας, δηλαδή στον πληστηριασμό. Τώρα προχθές, τσακώθηκα με τον κύριο Σταθάκη ναι. στη Βουλή και του είπα ότι πρέπει να σκεφτείτε ότι με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνετε ένας πολίτης μπορεί να έχει κατάσχεση ταυτόχρονα από την εφορία, από το ταμείο Σωστό. Και από την τράπεζα. Οπότε βγήκε ο Αργύλος και μου λέει τι είναι αυτά που λέτε κυρία Μπακογιάννη, δεν υπάρχει περίπτωση το πρώτο σπίτι και τα λοιπά, το σπίτι με τη λαϊκή κατοικία και δεν ξέρω τι, είναι προφυλαγμένο. Δεν πέρασε μία εβδομάδα και βγαίνει σπίτι, κατάσχεται σπίτι 57 τετραγωνικών,
μιας κυρίας ηλικιωμένης συνταξιούχου για 4.800 ευρώ. Ποια κοινωνία μπορεί να το αντέξει αυτό? Εγώ είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι η ελληνική. Δεν το άντεξε η ισπανική κοινωνία. Ναι. Δεν θα το αντέξει. Είχαμε θλιβερές εικόνες στην Ισπανία. Και βλέπετε ότι η αστυνομία αρνείται να παίξει το ρόλο αυτό. Ναι, θα κληθεί όμως να τον παίξει το ρόλο αυτό. Ναι, όχι. Εντάξει. Θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι είναι. Από ηθικής απόψης. Όχι, όχι. Πάντων... Θέλω να πω ότι αυτοί που είναι κοντά στην κοινωνία και καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Αντιδρούν προκαταβολικά. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει. Εκείνη που θα πάμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει πρωτίστως είναι να αντιμετωπιστεί σοβαρά το θέμα των κόκκινων δανείων. Έχετε σχέδιο, πώς? Εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, δηλαδή, το οποίο το έχουμε καταθέσει, είναι μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ κακοπληρωτών, μη κακοπληρωτών, ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να έχουν ρυθμίσεις. Mm-hmm. Δεν είμαστε υπέρ, δεν τάζουμε συσάχθεια, να είμαι τελείως ξεκάθαρη. Ναι. Ναι, δεν είμαι Τσίπρας εγώ. Ωραία. Μιλάμε όμως για ρυθμίσεις τέτοιες, τις οποίες να μπορεί να αντέξει το βαλάντιο. Υπό ποιο καθεστώς θα το κάνει αυτό, ποιος θα το εποπτεύει όλο αυτό? Εκ των πραγμάτων το κράτος το εποπτεύει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει άλλος. Έχουμε τέτοιο μηχανισμό, θα φτιάξετε τέτοιο μηχανισμό? Μα υποχρεωτικά. Μάλιστα. Και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, τον οποίο φέρανε, που είναι σωστός, ναι, είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, εμείς τον καταψηφίσαμε γιατί είναι ελλιπής. Διότι συμφωνείτε στον κορμό του όμως. Στη λογική συμφωνούμε, ναι, διαφωνούμε στον τρόπο της εφαρμογής και απόδειξη ότι έχουμε δίκιο είναι ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει παντελώς κολλήσει αυτή πράγματι τη στιγμή. Άρα το πρώτο θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι η μείωση φορολογίας. Κοιτάξτε, κακά ψέματα, δεν έχει νόημα να φορολογώ όταν δεν έχω καμία ελπίδα να εισπράξω. Και σας φέρνω ένα παράδειγμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε το φόρο στην εστίαση από 24 το σε 13. 13. Εισέπραξε λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα το ακριβές τότε νούμερο. 24 έγινε, ναι, μετά επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα το ακριβές νούμερο, αλλά εισέπραξε κάποια χρήματα. Ανέβασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την εστίαση από το 13 στο 24. Στο 24 πια, ναι. Εισπράττει τώρα που μιλάμε λιγότερα από ό,τι πριν. Γιατί όταν έχεις 4 σουβλάκια, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς τα καλαμάκια εδώ στο Βόλο. Έτσι τα λέμε. Λοιπόν, εμείς τα λέμε καλαμάκια. 4 καλαμάκια. Για φανταστείτε, πάτε σε ένα σουβλατζίδικο και παίρνετε 4 καλαμάκια. Από αυτά τα 4 καλαμάκια, το ένα καλαμάκι φεύγει αμέσως για ΦΠΑ. Ναι. Σας μένουν 3 καλαμάκια. Από τα 3 καλαμάκια, τα 2,5 καλαμάκια, ναι, είναι φόρος αλληλεγγύης, ασφάλιστρα, πράγματα, θάματα κτλ. Όλα αυτά. Σας μένει μισό καλαμάκι, σουβλάκι, για να ζήσετε την οικογένειά σας και να κρατήσετε την επιχείρησή σας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δεν χτυπάτε τα καλαμάκια τα οποία στην. Άρα φοροδιαφυγή. Άρα φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Άρα είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Η λύση λοιπόν είναι, ωραία, μειωμένη θα φορολογία. Θα μειώσετε τη φορολογία, λοιπόν, λέτε. Πόσο μπορέσει... το έχετε μελετήσει, το έχετε κοστολογήσει? Έχουμε και πότε δύο... κυρίως. Αμέσως. Δύο κλίμακες, 9 και 21. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό? Δηλαδή αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αν θέλετε και επικοινωνιακά πολύ ωραίο. Γιατί δεν βγαίνει αύριο η κυβέρνηση να πει ο κ. Τσακαλώτος ότι κύριε, εμείς το μειώνουμε? Πρώτον, διότι διαφωνούμε ριζικά με τον κύριο Τσακαλώτο. Ο κ. Τσακαλώτος ευθέως και κατηγορηματικά στη Βουλή λέει ότι δεν πιστεύει ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται. Μάλιστα. Έτσι. Άρα έχουμε χάσμα βαθύ, μας χωρίζει. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται. Τώρα ο κ. Τσακαλώτος το λέει ο άνθρωπος, δεν το κρύβει. Λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται. Ναι, το δήλωσε πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία λογική. Επειδή κομματικά έχει καταρρεύσει, θέλει να κρατήσει μία κομματική βάση. Η βάση την οποία θέλει να κρατήσει είναι η βάση των επιδοματούχων. Δηλαδή είναι το ποσοστό εκείνων των Ελλήνων οι οποίοι σήμερα παίρνουν επίδομα. Ναι. Και σου λέει, θα μαζέψω ό,τι μαζέψω, θα στραγγίξω, θα στύψω, θα κάνω, θα ράνω. Θα έχω ένα πλεόνασμα. Και αυτό θα το μοιράσω. Και από αυτό το πλεόνασμα που έχω πάρει 10, θα μοιράσω το 1. Αλλά το 1 θα το μοιράσω με τα δικά μου κριτήρια. Μάλιστα. Αυτό ονομάζεται η κοινωνία των επιδοματούχων. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε, ναι, μια κοινωνία επιδοματούχων. Εγώ δεν είμαι περήφανη το ότι φτάνουμε σήμερα στην Ελλάδα το 2018. Όχι, να μιλάμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία ότι τρώνε τα παιδιά μας ένα πιάτο ψωμί, ένα πιάτο φαΐ στα σχολεία. Έτσι, εγώ έχω να το ακούσω αυτό που
Ήμουν μικρό παιδί και είμαι γιαγιά σήμερα, έτσι. Δεν έχω ακούσει ποτέ έναν άνθρωπο να λέει ότι καλά είχαμε όλα αυτά που λέτε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μακροημερεύει τέλος πάντων αυτή την ώρα. Είναι στο τιμόνι της χώρας περισσότερο από κάθε άλλη μνημονιακή κυβέρνηση, αυτά τα μνημονιακά χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Που σημαίνει και ότι έχει... δεν κλονείται η εμπιστοσύνη, αν θέλετε, των πολιτών απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μπερδεύουμε τους πολίτες με τους βουλευτές. Υπάρχει διαφορά. Ναι, ίσα-ίσα αύξησε και κοινοβουλευτικά αύξησε και τη δύναμή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κόμματα πέφτουν στη Βουλή μόνο αν χάσουν βουλευτές. Σωστά, αλλά αν υπάρχει αντίδραση στην κοινωνία. Από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου που έλεγε ότι άλλο έχετε χάσει. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Γιατί δεν υπάρχει κόσμο στις πλατείες. Γιατί δεν φωνάζει κανείς. Όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, είχατε έξω από το Σύνταγμα την ώρα που ψηφίζατε στην πλατεία. Τους αγανακτισμένους. Ναι, γιατί ήταν οργανωμένες ομάδες τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν υπάρχει αντίδραση. Της Χρυσής Αυγής και ορισμένοι, οι οποίοι είχαν οργανώσει αυτού του είδους θεσσαλητήρια. Εμείς δεν οργανώνουμε τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, εμείς δεν θεωρούμε ότι με το να βγάλουμε ή να παράξουμε βία στις διάφορες πλατείες ή να έρθει κάποιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ σε μια εθνική γιορτή και να τον κράζουμε ή να του ρίχνουμε γιαούρτια ότι αυτό όπως είναι παραγωγή πολιτικής. Ναι. Δεν το πιστεύουμε. Οπότε τα ίδια που λέγαμε τότε λέμε και σήμερα. Ότι αυτό δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι να πείσεις με τα επιχειρήματά σου. Πώς βλέπετε τη δράση του Ρουφίκονα και τους χειρισμούς του κυρίου Τόσκαλα και της κυβέρνησης γενικότερα στο θέμα αυτό? Κοιτάξτε, το θεωρώ σκανδαλώδες. Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση σήμερα είναι μια προσπάθεια ηρωική να κρατήσει διάφορες ομάδες τέτοιες, να τις ονομάσει ακτιβισμό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εάν εσείς είσαστε ένας εργαζόμενος ο οποίος με πολύ μεγάλη δυσκολία έχει πάρει 3 κομπιούτερ και μπαίνει κάποιος μέσα και σας κάνει γυαλιά καρφιά το γραφείο, το οποίο δεν είναι και ασφαλισμένο ποτέ από ασφαλιστική εταιρεία για τέτοιου είδους πράγματα, δεν ξέρω πώς νιώθει αυτός ο πολίτης. Και έχουμε γίνει μία χώρα στην οποία τέτοιου είδους φαινόμενα τείνουν να γίνουν κανονικά. Ναι. Λοιπόν, για εμάς στην Δημοκρατία δεν αυτό δεν πια, είναι δηλαδή, κανονικότητα. Ναι. Όχι, εμάς εξακολουθεί. Δηλαδή, όταν φτάνει ο Ρουβίκονα στο γραφείο του Υπουργού. Εξακολουθεί λοιπόν σοκάρει, εμάς λέτε. Και μας σοκάρει. Ναι. Εξακολουθεί και θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν να πάνε στο δικαστήριο πάρα αυτά και να συλληφθούν. Διαφωνούμε να κάνει ταξί τα περιπολικά ο πρόεδρος της Βουλής, διότι τους συλλάβανε όταν μπήκαν στη Βουλή. Και άρα μετά ξέρουν τους... ποιοι είναι, λοιπόν, λέτε. Αφού οι άνθρωποι έχουν στο Facebook επωνύμως τα λένε. Μάλιστα. Δεν έχουν πρόβλημα να δεν κρύβουν την ταυτότητά τους. Το κράτος δεν κάνει τη δουλειά τους. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Εσείς τι θα κάνετε, λοιπόν, όταν. Θα τους πάμε στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Είναι παραβίαση όλων των νόμων που ξέρουμε. Υπάρχει ένας κώδικας ποινικός και θα πρέπει να απολογηθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχετε και την κοπή της πίτας στην ΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας, στη Μαγνησία. Και αύριο θα είστε στη Λάρισα. Αύριο θα είμαι στη Λάρισα. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με πολλούς καλούς σας φίλους Θεσσαλούς. Και κυρίως να ακούσω. Και κυρίως να ακούσετε. Εκτός από αυτά που θα πω, ο στόχος αυτής της επίσκεψης και στο Μαγνησία και στην Λάρισα είναι να ακούσω. Γιατί ξέρετε, κακά τα ψέματα, είναι διαφορετικό πράγμα να κάθεσαι στο γραφείο σου στην Αθήνα και να σου λένε. Και είναι διαφορετικό πράγμα να πας και να δεις τα πράγματα επί τόπου και να ακούσεις τους ανθρώπους επί τόπου. Άρα ο στόχος μας είναι διτός. Και να μεταφέρουμε το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κυρίως να ακούσουμε προβληματισμούς, ιδέες, προτάσεις, απόψεις, κριτική. Mm-hmm. Διότι και ναι, η κριτική σωστό. Είναι ευπρόσδεκτη στα κόμματα. Τελευταία και λίγο προσωπική ερώτηση, γι' αυτό την άφησα στο τέλος. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες για το Σκοπιανό, λείπει η παρουσία και η άποψη του πατέρα σας και για εσάς και για τον Κυριάκο? Ακούστε τώρα, μην μου βάζετε δύσκολα. Εμένα μου λείπει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Άρα μιλάτε για στην κόρη του μπαμπά της. Και όσοι οι μπαμπάδες με ακούνε ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις κόρη, και όσες κόρες με ακούνε ξέρουν πάρα πολύ καλά τι δεσμούς έχουν με τον μπαμπά τους. Εμένα ο δικός μου πατέρας μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει ως ο καλύτερος μου φίλος, ως ο άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα να κουβεντιάσω τα πάντα, όχι μόνο το Σκοπιανό, όχι μόνο τα τουρκικά, όχι μόνο να τον ρωτήσω τη γνώμη του σήμερα για αυτή την ένταση στο Αιγαίο, η οποία πάρα πολύ με ανησυχεί και η οποία περνάει ντούκου και αυτή σήμερα σε αυτή τη χώρα που ζούμε.
προσωπικότητες σαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη λείπουν και εντάξει, εμένα μου λείπουν εγωιστικά ως ναι, κόρη, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι λείπουν γενικώς. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο γιατί θα πέσει γίνει. Όχι, προφανέστατα. Αλλά θέλω να πω έτσι πολύ ανθρώπινα, θα θέλατε να καθίσετε σε ένα μεσημεριανό τραπέζι εσείς, ο Κυριάκος, ο πατέρας σας και να μιλήσετε για αυτά που μιλήσαμε τώρα εδώ και να ακούσετε, να τον ακούσετε. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μπακογιάννη. Να είστε καλά. Να είστε καλά στο Επανειδήν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.